Είναι κρίμα ότι τα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν μετά και η καταστροφή δεν επέτρεψε να προβληθεί όσο έπρεπε, να προβληθούν όσο έπρεπε τα κατορθώματα του Έλληνα στρατιώτη στη Μικρά Ασία. Η διάβαση της Αλμυράς Ερήμου, οι τιτανομαχίες επάνω στα υψώματα της Σαντουσαγκαρίου, στο Πολατλή, στο Γκεούξ, στο Καρεγκρότο και ένα σωρό άλλα υψώματα, ήταν τιτανομαχίες στις οποίες ο Έλληνας στρατιώτης με ελάχιστο φαγητό, με ακόμα λιγότερο νερό, με θεριζόμενος από την Ελληνοσία, μέσα σε ένα εφιαλτικό περιβάλλον από τη σκόνη και τις φωτιές που άναβαν οι Τούρκοι στρατιώτες, διότι υποχωρώντας και έκαναν τα πάντα, δεν αφήναν τίποτα. Και μέσα σε αυτό το εφιαλτικό περιβάλλον οι Έλληνες στρατιώτες κυριάρχησαν, ανέτρεπαν κάθε αντίσταση και συνέτρεπαν κάθε αντεπίθεση του εχθρού μέχρι το Σαγκάριο, μέχρι την Άγκυρα. Πραγματικά είναι λυπηρό ότι τα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν και η κατάρρευση του μετόπου δεν επέτρεψαν να παρουσιαστούν τα κατορθώματα αυτά του ελληνικού στρατού, τα οποία πραγματικά είναι από τις πιο ενδοξελίδες ιστορίες του.